Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα επιπλέον μέτρο κοροϊδία, το Market Pass, κόστος όσο μία φρατζόλα ψωμί την ημέρα, το οποίο το καταθέτει μάλιστα σήμερα με τη μορφή υπουργικής τροπολογίας και το παρουσιάζει ως μεγάλο επίτευγμα. Τι είδους επίτευγμα όμως είναι αυτό, όταν οι 7 στους 10 περιορίζουν τα ψώνια σε σχέση με τα περσινά Χριστούγεννα, 6 στους 10 θα δαπανίσουν λιγότερα από 100 ευρώ στις φετινές γιορτές. Στην πραγματικότητα πρόκειται για προεκλογική επικοινωνιακή αθλειότητα. Σε συνέχεια του καλαθιού του νοικοκυριού, του καλαθιού του Αϊβασίλη, του Full Pass, των Voucher και των ψευτοεπιδομάτων. Τσιμουδιά όμως, και σήμερα, τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τον ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ, τα άλλα κόμματα, που ενώ χύνουν κροκοδίλια δάκρυα για την ακρίβεια του λαού μας, για τις τροπολογίες που καταθέτει συνέχεια το ΚΚΕ, όπως και σήμερα, για επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης στους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους, για την κατάργηση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στα καύσιμα, στο πετρέλαιο θέρμανση, στο φυσικό αέριο για οικιακή χρήση, στο ηλεκτρικό ρεύμα, την ίδρυυση της τηλεπικοινωνίας. Κουβέντα! Η κυβέρνηση και διαχρονικά, φυσικά όλες οι κυβερνήσεις, η παρούσα κυβέρνηση και διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις, εμφανίζονται ιδιαίτερα γαλαντόμες όταν είναι να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των επιχειρηματικών ομίλων. Με το σημερινό νομοσχέδιο κυρώνεται και η συμφωνία ανάμεσα στο ελληνικό δημόσιο και τον παραχωρησιούχο για την εκτέλεση συμπληρωματικών έργων αναφορικά με την αναβάθμιση του νέου διεθνούς αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, του δεύτερου σε μέγεθος αεροδρόμιο της χώρας, στο Καστέλι Πεδιάδας, στο Ηράκλειο, στα πλαίσια της ισχύουσα σύμβασης παραχώρησης που κυρώθηκε με νόμο το 19 επί ΣΥΡΙΖΑ. Καταρχήν, πρόκειται για ένα ιδιωτικό αεροδρόμιο. Γι' αυτό και το ΚΚΕ τότε είχε καταψηφίσει αυτή τη ληστρική για τα λαϊκά συμφέροντα σύμβαση. Την είχαν βέβαια υπερψηφίσει όλοι τους, υπογράφοντας την τελευταία πράξη θανάτου με βάση την οποία το ελληνικό δημόσιο παραχωρεί σε ιδιωτικό κολοσσό το αποκλειστικό δικαίωμα μελέτης, κατασκευής, χρηματοδότησης, λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης του νέου διεθνούς αερολιμένα. Ένα έργο κόστους κατασκευής 522 εκατομμυρίων ευρώ με την υποχρέωση του ελληνικού δημοσίου να καταβάλει στην εταιρεία παραχώρησης ως χρηματοδοτική συμβολή, δηλαδή δώρο, το ποσό των 180 εκατομμυρίων ευρώ μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Με τι μετοχικό κεφάλαιο μπήκε ο παραχωρησιούχος στο έργο, η Γεκτέρνα δηλαδή, με μόλις 5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά είναι τα νόμιμα σκάνδαλα. Η κλοπή σε νομιμοποιημένη μορφή με τη βούλα της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟ. Τύφλα λοιπόν να έχουν οι πάτσιδες και οι καηλοί. Προκλητικά και χωρίς προσχήματα χαρακτηρίζατε όλοι τότε τη σύμβαση κόλαση για το λαό που θα προκύψει με νέο αεροδρόμιο ως επενδυτική όαση. Επιπλέον το ελληνικό δημόσιο οφείλει να μεταβιβάσει το 65% των ετήσιων εσόδων από το τέλος εξυγχρονισμού και ανάπτυξης αεροδρομίου, το γνωστό σπατώσιμο, απευθείας στην κοινοπραξία, που αγγίζουν ετησίως τα 70 εκατομμύρια ευρώ, εαλάβουμε υπόψη μας ότι ετησίως η μετακίνηση του επιβατικού κοινού των τουριστών αγγίζει τα 4 εκατομμύρια ετησίως. Δηλαδή πρίκα στους ιδιώτες από το κουμπαρά του κρατικού ταμείου, ενώ αυτά θα έπρεπε να πηγαίνουν απευθείας για τον εξυγχρονισμό των αεροδρομίων. Με τη συμπληρωματική σύμβαση που καλείται η Βουλή να κυρώσει σήμερα, η κυβέρνηση χαρίζει άλλα 104 εκατομμύρια ευρώ στην κοινοπραξία, μιλάμε για πακτολό εκατομμυρίων, σε συνέχεια των όσων είχε χαρίσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Δικαιολογημένα λοιπόν προκαλούνται σοβαρά ερωτηματικά για τους σκοπούς αυτής της επένδυσης. Δεν ενδιαφέρονται να δώσουν λύσεις σε εμφανείς παραλήψεις της μελέτης του έργου, όπως το ότι δεν έχουν προβλεφθεί σύραγγες και ανισόπεδοι κόμβοι,
από τη Χερσόνησο στο αεροδρόμιο, για την απουσία διαβάσεων πεζών, καθώς και συνδετήριους άξονες βορρά-νότου, δηλαδή στοιχειώδεις πράγματα που έπρεπε να έχει μέσα η μελέτη, για τα κενά στις υδραυλικές μελέτες του έργου, που εντείνουν τα πλημμυρικά φαινόμενα λόγω παζωμάτων και επιχωματώσεων στην ευρύτερη περιοχή. Πολλά τα ερωτήματα για την ασφάλεια των κτηρίων, των αεροπλάνων, των επιβατών με την έντονη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου που γειτνιάζει με το αεροδρόμιο. Επιλεκτικά όμως η εταιρεία παραχώρησης ανακάλυψε μετά από 4 χρόνια έναρξης των έργων ότι αρχίζει η μελέτη και μπάζει και εισηγήθηκε 122.631.074 ευρώ επιπλέον. Ο Υπουργός βέβαια ενέκρινε τα 104 εκατομμύρια για να μας δείξει πόσο φροντίζει για τα χρήματα του ελληνικού δημοσίου. Καθώς βέβαια και παράταση της προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου επιπλέον 24 μήνες. Δηλαδή, ακόμα δεν τελείωσε το έργο και το χαρακτηρίζουν ως μικρό αεροδρόμιο. Η συμπληρωματική σύμβαση για την οποία γίνεται λόγος δεν αφορά τα παραπάνω προβλήματα, αλλά γιατί το έργο που κατασκευάζεται, άκουσον, δεν πληρεί τις προδιαγραφές ενός διεθνούς αεροδρομίου, παρόλο που η μελέτη είχε ως βασικό κριτήριο αυτό, ότι δεν θα εξυπηρετήσει την τουριστική υποδομή της Κρήτης των 8 εκατομμυρίων επιβατών ετησίως και πρέπει να γίνει επέκταση του αεροσταθμού, τον χώρο στάθμευσης αεροσκαφών. Όπως επίσης δεν είχαν προβλέψει ότι η ίδια κοινοπραξία αναφέρει τη δημιουργία των 2 ανεξάρτητων τμήματων κυκλοφορίας εντός του αεροσταθμού, αναχωρούντων και αφυκνούμενων επιβατών Σέγγεν και εκτός Σέγγεν. Και όλα αυτά, προσέξτε, τα εντόπισαν μετά από 4 χρόνια. Είναι αστείο, είναι γελίο, είναι εξωφρενικό. Είναι το γνωστό κόλπο, κυρίες και κύριοι, των συνεχόμενων τροποποιήσεων που γίνονται στα δημόσια έργα για να κερδίζουν εργολάβοι. Αυτή είναι η περιβόητη ανάπτυξη. Ανάπτυξη για τους λίγους, παράδεισος για τους επιχειρηματικούς κολοσσούς και ακόμα μεγαλύτερη φτώχεια για το λαό. Έργα μεγάλων διαστάσεων, υπερκοστολογημένα, που εξασφαλίζουν τεράστια κέρδη στην κοινοπραξία μέσα από την παχυλή κρατική χρηματοδότηση, με πανάκριβα ναύλα για τους επιβάτες. Οι tour operator και οι μεγαλοξενοδόχοι δεν είναι διατεθειμένοι να τα επομισθούν όλα αυτά, το υψηλό κόστος, να αυξήσουν το κόστος των πακέτων, ούτε την τιμή της διανυκτέρευσης. Θα μετακυλιστεί στους μισθούς των ξενοδοχοϋπαλλήλων, των εργαζομένων συνολικά και στην ήδη απλησίαστη τιμή των αεροπορικών εισιτηρίων. Το ζήτημα δεν είναι απλά αν χρειάζονται τα μέσα σταθερής τροχιάς που ακούστηκε εδώ μέσα για τη μεταφορά των επιβατών από το Ηράκλειο, για παράδειγμα, στο αεροδρόμιο, για τα οποία το ΚΚΕ δεν έχει πρόβλημα να αξιοποιηθούν, αλλά το γεγονός ότι πάλι θα πέσει στις πλάτες του λαού ακριβοπληρώνοντας άλλο ένα επιπλέον ιδιωτικό έργο, όπως το νέο ιδιωτικό βόρειο οδικό άξονα που θα κληθούν πάλι να πληρώσουν υπέρογκα χαράτσια διόδια ως χρήστες για την κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία του από και προς το αεροδρόμιο, με το πρόσχημα της ασφάλειας των πολιτών, όταν είναι γνωστό ότι οι εκατοντάδες νεκροί είναι το αποτέλεσμα της δικής τους αδιαφορίας εδώ και 30-40 χρόνια. Ο λαός λοιπόν χρεώνεται τα πάντα, και το κόστος και την κατασκευή, τη λειτουργία, τη συντήρηση των αεροδρομίων, αυτοκινητοδρόμων, σιδηροδρόμων, για να βγάζουν αμύθιτα κέρδη οι κατασκευαστικοί όμιλοι. Για όλους λοιπόν τους παραπάνω λόγους, καταψηφίζουμε τη συμπληρωματική σύμβαση που παραχωρεί επιπλέον ζεστό κρατικό χρήμα στην κοινοπραξία του υποκατασκευή αεροδρομίου. Καλούμε το λαό να βγάλει τα συμπεράσματά του. Το ΚΚΕ εναντιώνεται συνολικά στην πολιτική της απελευθέρωσης των αερομεταφορών, των μεταφορών συνολικότερα, στην ιδιωτικοποίησή τους. Υποστηρίζω ότι η ανάπτυξη και ο σχεδιασμός για αεροδρόμια, λιμάνια, δρόμους, συνολικά για τις μεταφορές και η πρόσβαση σε αυτές πρέπει να ικανοποιούν τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες, με φθηνά εισιτήρια για τη λαϊκή οικογένεια, με ασφάλεια που να καλύπτουν πλήρω τις συγκοινωνιακές ανάγκες απομακρυσμένων νησιών και περιοχών και να εντάσσονται σε μια κεντρικά σχεδιασμένη οικονομία, κίνητρο της οποίας είναι η ανάπτυξη της λαϊκής ευημερίας και όχι το καπιταλιστικό κέρδος. Οι επερχόμενες εκλογές, και κλείνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε, είναι μια πρώτη τάξεως ευκαιρία ο λαός να τιμωρήσει εκείνα τα κόμματα που με τη θετική ψήφο τους παραχωρούν τον πλούτο και τον ιδρώτα του ελληνικού λαού στους επιχειρηματικούς ομίλους, να στηρίξει το ΚΚΕ, αλλά και στις δημοτικές εκλογές στη λαϊκή συσπήρωση, διότι όλοι
όλοι έχουν τη φωλιά τους λερωμένη, οι παρατάξεις των κομμάτων των δικών σας, σε δήμους και σε περιφέρειες.